Έπειτα ακολουθούν τα παράλληλα κείμενα, κυρίως ποιητικά μελοποιημένα, και τέλος ερωτήσεις και οι απαντήσεις αυτές. Παρ' όλα αυτά αφήνει χώρο στον κάθε εκπαιδευτικό που θα ήθελε να τα συμβουλευτεί, να προσθέσει και τη δική του, την προσωπική πινελιά. Θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία παραδείγματα, σχεδόν παρμένα στην τύχη. Πρώτο παράδειγμα, τα ρέστα του Κώστα Ταχτσί. Αναφέρεται στη σχέση του συγγραφέα με τη μητέρα του, που τον τιμωρεί σκληρά γιατί κάποιοι αλήθειες του έκλεψαν τα ρέστα, ενώ αποδομεί την παρουσία του πατέρα. Υπάρχει η φωτογραφία του Ταχτσί, ένα μικρό βιογραφικό, σύντομη παρουσίαση που περιεχομένου με μια ανάλυση, απαντήσεις στις ερωτήσεις του βιβλίου. Ως παράλληλο κείμενο έχουμε το τραγούδι του Κώστα Τουρνά, «Ο Αχιλλέας από το Κάιρο». Ο Αχιλλέας συγκατοικεί σε ένα υπόγειο με το Μινά. Αυτό και μόνο δίνει λαβές για σχόλια, παρότι οι δυο νέοι δεν προκαλούν, δεν ενοχλούν κανέναν. Το ρεφρέν του τραγουδιού είναι κάτι παιδιά που δεν γίνονται άντρες, που δεν ζουν τη ζωή τη δικιά σου. Είναι κάτι παιδιά που δεν γίνονται άντρες, θα μπορούσαν να είναι δικά σου. Αποκλειστικό νομίζω. Και τα δύο κείμενα αναφέρονται διακριτικά στο θέμα που απασχολεί όλους τους μαθητές κυρίως, τα αγόρια, νομίζω, της ομοφυλοφιλίας και επομένως και της διαφορετικότητας. Το τραγούδι είναι γνωστό στα παιδιά και εύκολα προσεγγίσιμο λόγω της μελοποίησης του. Συγκινεί και είναι πολύ καλή αφορμή για συζήτηση σοβαρή, ουσιαστική και γόνιμη. Θυμήθηκα ένα περιστατικό. Δίδασκα ένα ποίημα του Καβάφη που αρχίζει με τους στίχους. Σαν το έφεραν οι χριστιανοί, είναι σε παρένθεση γιατί δεν είχε επαφερθεί από το ποίημα, σαν το έφεραν οι χριστιανοί να το κρεμάσουν το 17χρονο αθώο παιδί, το ποίημα επικεντρώνεται στον πόνο της μάνας. Ένας μαθητής ξαφνικά και απρόσμενα με ρώτησε κρυφογελώντας, «Κυρία, πώς πέθανε ο Καβάφης?» Κατάλαβα τότε πως έπρεπε να αναφερθώ και στην ομοφυλοφιλία του Καβάφη. Το έκανα με πολύ φυσικό τρόπο και το απάντησα πως πέθανε από καρκίνο. Ήταν η εποχή που θεωρούσαν ότι το AIDS προσβάλλει μόνο τους ομοφυλόφιλους. Νόμιζε δηλαδή ότι πέθανε από AIDS. Δεύτερο παράδειγμα, το λυπημένο μου πρόσωπο του Χάινριχ Μπέλτε. Μιλάει για την εξουσία και την κατάχρησή της και τον παραλογισμό ενός ολοκληρωτικού καθεστώτος. Ο αρχηγός πέθανε, έπρεπε να έχουν όλοι λυπημένο πρόσωπο ή να πίνουν πικρό καφέ, τα πρόσθετα. Ή αυτό που διάβασα πρόσφατα, ότι ασκήθηκε κριτική στην Έλλη Παπά, διότι η γυναίκα του ήρωα Νίκου Μπελογιάννη δεν επιτρεπόταν να τον πενθεί φορώντας μαύρα. Ο ήρωας του αφηγήματος με το χαρούμενο πρόσωπο συλλαμβάνεται και μένει 5 χρόνια στη φυλακή τη μέρα που είχε κηρυχθεί γενικό πένθος λόγω του θανάτου του αρχηγού. Όταν αποφυλακίζεται ξανασυλλαμβάνεται γιατί τώρα έχει λυπημένο πρόσωπο, πράγμα όμως αντίθετο στη συγκεκριμένη συγκύρια. Ο συσχετισμός γίνεται με δύο επιφανειακά άσχετα ποίηματα. Ο Ικέτης της Αφροδίτης, τραγούδι του Βασίλη Νικολαίδη, ένας φαντάρος στην προσπάθειά του να ξεφύγει από τους αυτονόμους που τον κυνηγούν φώνεται σε ένα χαμηλοτυπίο και το σκάει πηδώντας τον διπλανό γιαπί, ενώ οι αυτονόμοι τον περιμένουν στην είσοδο του κορνίου εν είδη ποιμητικής φρουράς. Το δεύτερο, η καμπαρδίνα του τον Κροκίδη Παπαδόπουλου. Ο αστυνομικός αυτοεπιβεβαιώνεται, τον έλεγαν ανίκανο για φόνο, σκοτώνοντας ένα νεαρό που φορούσε άσπρη καμπαρδίνα, καθώς αναζητούσε κάποιον που είχε δραπετεύσει από τη φυλακή φορώντας άσπρη καμπαρδίνα. Αν δεν μας θυμίζει πρόσφατα γεγονότα, παραδείγματος χάρη, πράσινα σταράκια και άλλα. Στο ίδιο πνεύμα κινούνται και τα άλλα παραδείγματα που απέτυσαν πολύ, μα πολύ δουλειά. Θέλω να ομολογήσω και κάτι άλλο. Ορισμένα τραγούδια που πριν τα άκουγα επιφανειακά, τα πρόσεξα. Πρόσεξα τους στίχους που πριν προσπερνούσα και τα εκτίμησα περισσότερο. Άλλαξα γνώμη και για τα ακούσματα των παιδιών. Για να συνοψίσω, η Βαρβάρα με την πολύ αξιόλογη αυτή προσπάθειά της δίνει μια ουσιαστική βοήθεια στον φιλόλογο ή στην φιλόλογο που θέλει να προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών και μαθητών της, να τους αγγίξει συναισθηματικά και να κάνει το μάθημα πιο ενδιαφέρον και πιο ευχάριστο, δηλαδή κάνει πιο εύκολη τη δουλειά του. Μια πρόταση που θα υπόκειται σε συνεχή ανανέωση και αναπροσαρμογή, διότι τα πράγματα αλλάζουν. Διεγείρει το συνέστημα, αναπτύσσει την αισθητική των παιδιών, τα φέρνει σε επαφή με το ποιοτικό τραγούδι. Θα αναφέρω όμως και μια διαφωνία από αυτές που έχω και κάποιες παρατηρήσεις πολύ σύντομες.
Ξένα το κείμενο για τη θανατική ποινή στο παράρτημα λέει για Βαρβάρο ότι στόχος μας, των δασκάλων, είναι να πείσουμε τους μαθητές και μαθητριές μας όταν μιλούμε για αξίες, όπως η αξία της ζωής. Εγώ πιστεύω ότι κατά τη διαδικασία της συλλογικής διερεύνησης ενός συγκεκριμένου θέματος, όποιο και αν είναι αυτό, στόχος μας θα πρέπει να είναι να βοηθούμε τους μαθητές και μαθήτες να ψάχνουν, να ερευνούν, να αναλύουν, να αναπτύσσουν κριτική σκέψη όσον αφορά τις αξίες, αλλά και τα συμφέροντα που διαπλέκονται. Μας ενδιαφέρει ο ενεργητικός ρόλος των παιδιών και δεν πρέπει να μας διαφέρει και η προηγούμενη γνώση του κόσμου που φέρνουν μαζί τους κατά την ανάγνωση ενός κειμένου. Στο τέλος θα αποφασίσουν τα ίδια ποια στάση θα αποδεχτούν ή θα τηρήσουν. Και όσον αφορά το θέμα της θανατικής ποινής, είναι όλοι εκπαιδευτικοί αντίθετοι. Για το συγκεκριμένο θέμα, εγώ θα πρότεινα την τεχνική της δομημένης συζήτησης. Οι μαθητές και μαθήτρες χωρίζονται σε ομάδες. Κάποιες ομάδες θα πρέπει να επιχειρηματολογήσουν υπέρ της θανατικής ποινής και κάποιες κατά. Θα ακολουθήσει η συζήτηση και ό,τι βγει. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός δεν θα πει καθαρά και δεν θα υποστηρίξει τη γνώμη του, την άποψή του. Τέλος πιστεύω πως θα γινόταν ακόμα πιο ενδιαφέρον το μάθημα, πρώτον, αν ο εκπαιδευτικός το συνόδευε με φωτογραφικό υλικό, ντοκιμαντέρ, μια κινηματογραφική ταινία, μια επίσκεψη στον χώρο. Και δεύτερον, αν εφαρμόζονταν τεχνικές όπως η δομημένη συζήτηση που ανέφερα πιο πάνω, παραδείγματος χάρη βενιζελική εναντίον αντιβενιζελικών, μεταλλαγμένα υπέρ ή κατά, υπέρμαχη πολέμη του τσιγάρου, το δίλημα, τα πειραματόζωα ή το θέμα της ευθανασίας παραδείγματος χάρη, επίσης το παιχνίδι των ρόλων, ο καταιγισμός ιδεών, η επίσκεψη στο πεδίο κλπ. Επειδή τα τελευταία χρόνια βρισκόμουν εκτός του τυπικού σχολείου, γνωρίζω ελάχιστα τα καινούργια βιβλία. Από τα λίγα πάντως που ξεφύλισα, παραδείγματος χάρη τα βιβλία της ιστορίας, δεν νομίζω πως κινούνται στη λογική της διαθεματικότητας, διεπιστημονικότητας όπως διατείνονται. Δυστυχώς τα μαθήματα στο σχολείο είναι στεγανά και δεν συνεργάζονται. Παραδείγματος χάρη, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα και αφορμή για διαθεματική διεπιστημονική προσέγγιση με πεδία αναφοράς την ιστορία, γεωγραφία, μουσική, λογοτεχνία, ζωγραφική, εικαστικά, θέατρο, κινηματογράφο, την ισότητα των φύλων, ηλεκτρονικό υπολογιστή για παρουσίαση σε PowerPoint ή για αναζήτηση της υλικού στο ίντερνετ κλπ. Αυτά βέβαια απαιτούν διάθεση, διαθεσιμότητα, αλλά και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Η Βαρβάρα τα διαθέτει όλα αυτά από τη φύση της και μέσα από την αυτοεπιμόρφωσή της, γιατί αγαπά το διάβασμα. Αλλά εκείνο που απαιτείται κυρίως είναι ένα σχολείο απαλλαγμένο από το άγχος των πανελλαδικών εξετάσεων. Όλοι γνωρίζουμε ότι το Λύκειο υπάρχει και λειτουργεί για τις εξετάσεις, συμπαρασέρνοντας και το γυμνάσιο. Άφησα για το τέλος το τρίτο παράδειγμα. Η Βαρβάρα τορμάει, λέει τα πράγματα με το όνομά τους, προκαλεί θα έλεγα. Στιγματίζει τα εγκλήματα των Ναζί, αλλά καταδικάζει στα ελληνικές μεθόδους της όπλα εναντίον των διαφωνούντων της αριστεράς. Ο Λάκος Καζαντζή. Ο Λάκος που ανοίχθηκε για θεμέλια πολυκατοικίας και που έμεινε να χάσει λόγω πολέμου, τόπος παιχνιδιού και θανάτου, δέχτηκε τα πτώματα του θύβατος και του θήτητου. Αργότερα χτίστηκε η πολυκατοικία και όλοι ξέχασαν τα όσα προηγήθηκαν. Μήπως σήμερα θυμούνται, να μην πω γνωρίζουν πολύ, ότι το απιθύτα είναι κτισμένο πάνω στα εβραϊκά μνήματα. Παράλληλο κείμενο, η ιστορία της Μαρίας του Νικολαίδη. Το τραγούδι τα λέει όλα και θα μπορούσε να είναι αφορμή για να διδάξει κάποιο τον πόλεμο την κατοχή των εμφύλιων. Η Μαρία ήρθε από το χωριό στην Αθήνα. Όταν φάγαν το δοσύλλογο φίλο τη, βγήκε στο βουνό και εκεί γνωρίστηκε με τον Ανδρέα. Μα δεν τον ξαναείδε γιατί ο Ανδρέας ήταν τροτσικιστής και δεν τον έφαγε κανένας Γερμανός, αλλά το μαύρο το σκοτάδι κατά διαταγή του Ζαχαριάδη. Ο Σωτήρης, ο επόμενος φίλος της Μαρίας, με το τέλος του εμφυλίου φεύγει στη Βουλγαρία. Όμως τελικά η Μαρία όχι μόνο γλιτώνει την εσχάτη των ποινών, αλλά κολυμπάει και στα πλούτη καθώς έγινε ναυαρχές.